Όταν το 1989 ξεκίνησα να καλλιεργήσω αυτό το κτήμα, γνώριζα ότι ήταν ένα κτήμα ξεζουμισμένο από τη χημική γεωργία, ένα κτήμα που η γονιμότητα του εδάφους του είχε ζημιωθεί πολύ σοβαρά λόγω της μονοκαλλιέργειας που υπήρχε κυρίως στη Ροδακινιά. Άρα λοιπόν το πρωταρχικό μου μέλημα, η έγνοια μου και η φροντίδα μου ήταν το πώς να χτίσω γόνιμη γη. Γιατί γνώριζα ότι όταν η γη είναι γόνιμη, τότε τα φυτά είναι γη, τα ζώα που τρέφονται από αυτά τα φυτά είναι γη και ο άνθρωπος κατ' επέκταση που τρέφεται από τα φυτά και τα ζώα θα είναι υγιής. Άρα λοιπόν ξεκίνησα με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τους συμβατικούς καλλιεργητές, οι οποίοι σαν πρωταρχικό είχαν μέλημα να βάλουν καλλιέργειες που δίνανε μεγάλο εισόδημα. Όταν ξεκινάμε να δημιουργήσουμε ένα κτήμα μέσα από τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας, αυτό στο οποίο εστιάζουμε από την αρχή και που αποτελεί το όραμα του φυσικού καλλιεργητή, είναι να δημιουργήσουμε μια γόνιμη γη. Η γόνιμη γη είναι το κλειδί τόσο για την υγεία των φυτών, όσο και για την υγεία των ζώων και του ανθρώπου που ζει από αυτά. Το να κτίσουμε γόνιμη οργανική υγεία είναι το κλειδί από το οποίο εξαρτάται η υγεία όλων αυτών των πλασμάτων, γιατί ένα γόνιμο οργανικό έδαφος έχει όλα τα ένζυμα, τα αμινοξέα, τις πρωτεΐνες, τα ιχνοστοιχεία, τις βιταμίνες που χρειάζονται αυτοί οι οργανισμοί και όχι μόνο. Ένα γόνιμο οργανικό έδαφος έχει μέγιστο αριθμό μικροοργανισμών, είτε αυτά είναι βακτήρια, είτε είναι μύκητες, είτε άλλοι μικροοργανισμοί. Είναι πλούσιο σε γεωσκόλικες, οι οποίοι επεξεργάζονται το έδαφος και το κάνουν οργανικό. Είναι ένα έδαφος το οποίο βοηθάει να απαλλαγούμε γρηγορότερα από βαριά μέταλλα ή τοξικές ουσίες. Και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό στην περίπτωση που έχουμε εδάφη που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα. Επίσης είναι ένα έδαφος που λειτουργεί σαν ένα φυσικό σφιγγάρι, το οποίο ρουφάει τα νερά της βροχής, αξιοποιεί τις χιονοπτώσεις και βέβαια προστατεύει σε σημαντικό βαθμό, μιας και ρουφάει την περίσσια της υγρασίας, το έδαφος από τη διάβρωση. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα γόνιμο οργανικό έδαφος, πλούσιο δηλαδή σε οργανική ύλη, το κλειδί είναι η μεγάλη βιοποικιλότητα φυτών. Στοχεύουμε βασικά στο να δημιουργήσουμε μια γόνιμη γη, να προστατέψουμε το έδαφος από τη διάβρωση και να δημιουργήσουμε αρμονία για να λύσουμε το πρόβλημα των ασθενειών και των προσβολών από έντομο. Και τα τρία αυτά πραγματοποιούνται, υλοποιούνται μέσα από τη μεγάλη βιοποικιλότητα. Όσο πιο μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων ζουν σε ένα χώρο, τόσο πιο γόνιμη γίνεται η γη. Όσο πιο μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων ζουν σε ένα χώρο, τόσο πιο πολύ ελέγχεται το έδαφος από τη διάβρωση. Και όσο πιο μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων ζουν σε ένα χώρο, τόσο μεγαλύτερη αρμονία ή ισορροπία υπάρχει στο χώρο αυτό. Ακόμη και η επιστήμη της οικολογίας αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι όσο πιο μεγάλη είναι η βιοποικιλότητα, τόσο πιο σταθερό είναι ένα οικοσύστημα. Επομένως, από την αρχή, αυτό που επιδίωξα να κάνω είναι να δημιουργήσω μια πολύ μεγάλη ποικιλία οποροφόρων δέντρων, δασικών δέντρων, λαχανικών,
σιτηρών και φυτών χλωρίδ λίπασης, δηλαδή φυτών που βελτιώνουν το έδαφος, από την οικογένεια των ψυχανθών, όπως ο βίκος, τα διάφορα είδη τριφυλιών, η μυδική, το λαθούρι, τα ρεβίθια, τα κουκιά, οι φακές και ούτω καθεξής. Άρα από την αρχή στόχευσα στο να μπορέσω να δημιουργήσω αυτό το σκηνικό και να αφήσω στη συνέχεια τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνουμε, αν θέλουμε να φτάσουμε στην απόλυτη μορφή της φυσικής καλλιέργειας, είναι τον Οκτώβρη για όλη την Νότια Ελλάδα και την περίοδο από τα μέσα Σεπτέμβρη ως τα μέσα του Οκτώβρη για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τα πιο κρύα κλίματα, να συγκεντρώσουμε όσα περισσότερα είδη σπόρων μπορούμε, σπόρους από ποροφόρα δέντρα, σπόρους από δασικά δέντρα ή καλοπιστικά και θάμνους, σπόρους από λαχανικά, σπόρους από σιτηρά και σπόρους από φυτά χλωρίς λίμπασης, να κάνουμε σβόλους με αργυλόχωμα για να τα προστατεύσουμε από τα πουλιά, τα τροκτικά, τα μυρμήγκια και τα διάφορα άλλα πλάσματα που μπορούν να απειλήσουν τη σπορά μας, και στη συνέχεια να τα σπείρουμε, και αν υπάρχουν πράσινα χόρτα να τα κόψουμε σύριζα και να σκεπάσουμε τους βόλους. Εάν το έδαφος είναι γυμνό, απλά σπέρνουμε χωρίς να κάνουμε καμία επέμβαση. Αν τρίτη περίπτωση υπάρχουν ξερά χόρτα, τότε δεν είναι αναγκαίο να τα κόψουμε, ή αν είναι πολύ ψηλά τα κόβουμε απλά για λόγους πρακτικούς, για να μπορούμε να κινηθούμε ανάμεσα σε αυτά. Αυτή λοιπόν είναι η απόλυτη μορφή της φυσικής καλλιέργειας, όπου απλά σπέρνουμε αυτή την τεράστια ποικιλία από 100 και πλέον είδη δασικών δέντρων, όπως είπαμε, οποροφόρων, λαχανικών, σιτηρών και φυτών χλωρίς λίπασης. Μπορούν βέβαια όσοι θέλουν να πάνε σε μια ενδιάμεση μορφή να φυτέψουν δέντρα και να κάνουν σπορά για χλωρή λίπαση, ή να σπείρουν ένα μέρος των δέντρων και άλλα να τα φυτέψουν και ούτω καθεξής. Αλλά όπως είπαμε, η απόλυτη μορφή είναι σπορά μεγάλης ποικιλίας φυτών. Και βέβαια η φυσική καλλιέργεια, επειδή προσπαθεί να ενώσει θρησκεία, φιλοσοφία και επιστήμη, θεό, άνθρωπο και φύσης, ξεκινάει με αυτή τη μεγάλη σπορά, γιατί η θρησκευτική της προσέγγιση είναι ότι τα ίδια τα λόγια του Σοκράτη, το πέρα από τον ανθρώπινο νου, ότι ο άνθρωπος νους δεν μπορεί να γνωρίζει απολύτως τίποτα. Το δέος μπροστά στο μεγαλείο της φύσης. Η φιλοσοφική προσέγγιση είναι ότι η φύση είναι τέλεια και η ανθρώπινη γνώση είναι ατελής και περιορισμένη. Και η επιστημονική γνώση είναι ότι όπου υπάρχουν λιβάδια όπου βόσκουν ζώα, όπου υπάρχουν έρημοι ή χωράφια εγκαταλειμμένα, υπάρχει πολύ μικρή ποικιλία. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να δώσουμε στη μάνα γη όσο περισσότερα είδη σπόρων μπορούμε, να αφήσουμε τα φυτά να αποφασίσουν πού θα βγουν και όχι να αποφασίσουμε με τον ανθρώπινο νου, δηλαδή αυτό το είδος φυτού, δέντρου ή θάμνου ταιριάζει σε αυτό το συγκεκριμένο τύπο εδάφους ή σε αυτό το συγκεκριμένο τύπο κλίματος, και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν, είτε μιλάμε για την Έδεσα, είτε μιλάμε για τα άγραφα, είτε μιλάμε για την Νότια Ελλάδα, είτε μιλάμε για την έρημο της Σαχάρας ή του Γκόμπι, η προσέγγιση αρχική είναι ότι δεν γνωρίζουμε τη φύση σε οποιοδήποτε από αυτά τα μέρη. Και επειδή δεν γνωρίζουμε τη φύση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και ποια είδη φυτών ταιριάζουν σε αυτή την περιοχή. Επομένως, μαζεύουμε όσο πιο πολλά είδη φυτών μπορούμε, σπόρους, και στη συνέχεια σπέρνουμε και αφήνουμε κάθε φυτό να αποφασίσει που θέλει να βγει. Η σπορά αυτή μπορεί να γίνει σε βάθος μιας τριετίας, γιατί μια τριετία μπορεί να μας δώσει ένα ικανοποιητικό μέσο όρο, τόσο από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων, όσο και από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Μια χρονιά μπορεί να είναι ευνοϊκή πολύ ή πολύ αρνητική ή κάπου στη μέση, και αυτά τα φυτά που θα βγουν και θα ευδοκιμήσουν θα είναι τα φυτά που θα μας δείξουν ότι ταιριάζουν στην περιοχή. Κάποια από τα φυτά δεν θα βγουν καθόλου. Κάποια από τα φυτά θα βγουν και στη συνέχεια θα ξεραθούν, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές βροχοπτώσεις ή δεν είναι ικανοποιητικές
και ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες. Και κάποια φυτά βέβαια θα βγουν και θα ευδοκιμήσουν. Στη δεύτερη χρονιά επανερχόμαστε δίνοντας περισσότερη έμφαση στα φυτά που βγήκανε και ευδοκιμήσανε και βάζοντας πάλι τα φυτά που δεν πήγαν καλά και στην τρίτη χρονιά πλέον αφήνουμε τη φύση να κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Επομένως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε ένα φυσικό αγρόκτημα και να προχωρήσουμε μέσα από τη μέθοδο, τη φιλοσοφία και την πρακτική της φυσικής καλλιέργειας χωρίς να χρησιμοποιούμε μηχανήματα γεωρικά, χωρίς να χρησιμοποιούμε λιπάσματα, χωρίς να χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα, χωρίς να χρησιμοποιούμε κατεργασία της γης ή να χρησιμοποιούμε δηλαδή άρωτρα γεωργικά μηχανήματα, φρέζες, νύχι, ρίπερ και οτιδήποτε άλλο γεωργικό μηχάνημα χρησιμοποιεί ο αγρότης και επίσης χωρίς να κάνουμε ζυζανιοκτονία ή βοτάνημα και αν αναφερόμαστε σε καλλιέργεια οποροφόρων δέντρων χωρίς να κλαδεύουμε τα δέντρα, δηλαδή να τους δίνουμε απλά το φυσικό σχήμα και στη συνέχεια να τα αφήνουμε μόνα τους. Σε αυτό το κτήμα λοιπόν που δημιουργήθηκε σε ένα χώρο που καλλιεργιόταν επί 30 και συναπτά έτη με χημική γεωργία υπάρχει μια τεράστια ποικιλία οποροφόρων δέντρων, πάνω από 120 ποικιλίες οποροφόρων δέντρων, κάθε είδος δέντρου είτε είναι ροδακινιές, είτε είναι βερικοκές, είτε είναι κερασιές, είτε είναι αμυγδαλιές ή δαμασκηνιές και ούτω καθεξής, έχει 2 και 3 και 4 και 5 ή ακόμη και 10 ποικιλίες διαφορετικές. Υπάρχουν δασικά δέντρα όπως τα σφενδάμια, τα καραγάτσια, η πλατάνια, οι κατάλπες, οι παολόβνες και ούτω καθεξής. Υπάρχουν θάμνοι βελτιωτικού του εδάφους και άλλοι, όπως η κολουτέα, ο ελέαγνος ο ομπελάτα, ο ελέαγνος ο εμπίγκε και άλλοι. Και κάτω από τα οποροφόρα δέντρα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία φυτών που μπορεί να είναι λαχανικά, μπορεί να είναι σιτηρά, μπορεί να είναι φυτά χλωρίδη λίπανσης όπως ο βίκος, τα τριφύλια, οι μυδικές, τα κτηνοτροφικά μπιζέλια, τα κτηνοτροφικά κουκιά και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πετυχαίνουμε με μια να στήσουμε ένα σκηνικό ιδανικό για να έχουν τα φυτά μας υψηλή παραγωγικότητα, να έχουν ελάχιστες προσβολές από ασθένειες και έντομα και να ζήσουν όσο περισσότερα χρόνια τους επιτρέπει η ίδια η φύση του δέντρου, του φυτού ή του θάμνου. Και βέβαια, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις ανθρώπινες επεμβάσεις και όσο περνάνε τα χρόνια να πάμε προς το λιγότερο, λιγότερο, λιγότερο μέχρι να φτάσουμε στο καμία απολύτως επέμβαση, σε αντίθεση βέβαια με τους συμβατικούς καλλιεργητές ή τους βιοκαλλιεργητές ή όλες τις άλλες τα άλλα είδη καλλιεργητών οι οποίοι όσο περνάνε τα χρόνια κάνουν όλο ένα και περισσότερες επεμβάσεις.